Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλή σας μέρα. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. No. Above us, only sky. Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε όλοι! Θα πεθάνετε! Κυρίες και κύριοι, τρία μούτρα, The Coronavirus Series. Είμαστε εδώ, είναι έναρξη. Είναι έναρξη από, από το προσωπικό χώρο του καθενός, θα λέγαμε. Μπιλ, πού σε πετυχαίνει η τηλεδιάσκεψη? Σπιτάκι Σαλονάκι, αράζω, τσόκο μαροκάνα. Τσόκο μύθο κάνα! Ας τσουγκρίσουμε, δεν ξέρω τώρα διαδικτυακά πώς θα γίνει αυτό. Άνοιξε. Εύκολο άνοιγμα, εύκολο, δυσκολεύτηκε. Με το εύκολο άνοιγμα, ωραία υγεία. Τσιν 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 τσιν. Είχατε δει αυτό το βίντεο που ήταν ένας Ιταλός νομίζω που τσουγκρίζε με τον εαυτό του στο... Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Για πείτε, Τσακ, τι είναι εκεί, τι setting είναι αυτό στο δωμάτιό σου, είσαι στο προσωπικό σου δωμάτιο? Είμαι στο δωμάτιό μου, ναι, στο προσωπικό μου χώρο. Νιώθω σαν στο στούντιο, γιατί και το στούντιο είναι ο προσωπικός μου χώρος. Το έχεις κάνει δεύτερο σπίτι σου άλλωστε. Σου στείλαν το μισό ένφια. Έχεις στηρίσει, Τσακ, τον αποκλεισμό? Γιατί δεν σου κάνω πλάκα, ότι είναι, έχω πάρει μηνύματα που λένε ότι ο Τσακ αποκλείεται να έχει κάτσει σπίτι και να μην γυρνάει από εδώ και από εκεί. Στέλνω στο 13033 το 6, γιατί πάω για βόλτες. Μόλις θες να βγεις για να πάρεις πράγμα, τι στέλνεις? Σωστό, σωστό είναι αυτό. Δεν ξέρω. Έχεις το κάρι προμήθειες. Έχεις δηλαδή τα απαραίτητα για την κορονοκατάσταση. Χάριστε το μύθο. Τον, ναι. που μου έστειλε δύο καφάσια μπύρα, γιατί κατάλαβε ότι η ανάγκη είναι μεγάλη. Είμαι έτοιμος για κάνα μια εβδομάδα, αντέχω ακόμα. Έχεις το κάρι, δηλαδή. Δεν μου λες, δεν είμαστε σαν να βγούμε live στο Sky, στον υποφάντη, στον Πορτοσάλτερ. Είχες δει το Χωμανίδη που είχε βγει από το σπίτι του και είχες το λιμάνο? Ναι ρε φίλε, ναι, ναι. Είναι μια οικογενειακή παράδοση. Κρατάμε το ξενοδοχειακό δέντρο SAI, δηλαδή διαρκώς. Και απλώς όταν έρχεται το πρωτομαγιά βάζουμε πάνω λουλούδια, όταν έρχεται το καλοκαίρι κρεμάμε τα μαγιό μας, άμα γίνουν εκλογές κρεμάμε τα ψηφοδέλτια. Ναι, μπράβο, μπράβο. Τη Σεσίλια εδώ. Η Σεσίλια είναι η προσωπική σου φίλη, σαν να λέγαμε η συμβία σου. Είναι η φύλακα του σπιτιού. Εδώ πέρα βλέπεις μάχημη με τον Μπερέτη. Μπράβο, μπράβο η Σεσίλια. Έκανε παρέλαση. Τι λέω. Δεν έκανε σήμερα για να μην κολλήσει. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με ευγιά μετράει τη γη. Και από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα νερά. Και σαν πρώτα δριωμένη χέρι, όχι χέρι, ελευθεριά. Τσακ, επειδή βλέπω ότι έχει τη χειρότερη σύνδεση από του τρει μα. Κλέβει την τρένα από την γείτονα. Και στα παράσιτα έκλεβαν το Ιντερνετ. Κοροϊδεύει κάτι. Δεν υπόνοω τίποτα, δεν υπόνοω τίποτα. Όταν ήμασταν με την Dial-Up, υπήρχε ένα κορδάκι που στέλνανε ο ένα τον άλλο που είχε μέσα 150 συνδέσει με του κωδικού. Και έμπαινε έτσι. Και το έχει ακόμα κρατημένο αυτό. Δεν δουλεύει πλέον, δυστυχώ. Είναι το αντίστοιχο που λένε στο Facebook που έχει μπάτσου. Ναι, σωστό. Αγαπημένη μου σελίδα. Ο άλλο έδωσε κάποιο ελικόπτερο πάνω από τον Μπραθά. Εντάξει, πώ θα ματήσει, δε φίλε. Δεν μου λες, Τσακ, πώς φαίνονται οι πρώτες μέρες καραντίνας, πώς περνάς? Εντάξει, δεν είναι ωραία. Δεν γουστάρω καθόλου τη φάση. Ναι. Τα είχαμε διαβάσει τα βιβλία αυτά κάποτε εκεί, το 1984, το θαυμαστό νέο κόσμο. Ήξερες να διαβάσεις το 1984, παιδί θαύμα. Τάκι. Οπότε ήσουν προετοιμασμένος ότι κάτι θα γίνει, κάτι αντίστοιχο, ένας εγκλεισμός σε Λούσιο? Σίγουρα, τίποτα δεν με προετοίμαζε για την αλήθεια. Στο θεωρητικό επίπεδο ήμουν έτοιμος. Είχα στο κάρι προμήθειες, μακαρόνια, μπύρες. Ήδη καπνιστού, ενώ σαλάμι και αυτά, ρέγκα.
Τα καπνιστάνια δεν χαλάνε. Δεν χαλάνε, βέβαια. Σε χαλάνε όμως. Σε χαλάνε. Μπιλ, εσύ, δουλίτσα, ωραία. Κοίτα, αλήθεια είναι ότι τις πρώτες μέρες, οκ, καλά πήγαινε. Ενώ viral video το ένα μετά το άλλο. Γούσταρα και τέτοια, τώρα δεν ξέρω, μου παίρνει λίγο από κάτω. Έχει πάρει λίγο. Είναι ο μεγάλος νικητής του κορονοϊού, νομίζω. Ο Μπιλ, ο Μπιλ Μπακάλι. Οκ, αλλά δεν μου αρέσει πολύ. Είδες ο εγκλισμός, είδες ο εγκλισμός. Στο μυαλό είναι, μωρέ, στο μυαλό. Ότι δεν έχουμε την ελευθερία που είχαμε. Το ότι πρέπει να στείλεις μήνυμα για να πας βόλτα και να σου απαντήσει ο μεγάλος νικητής. Δεν σου έχει τύχει και με γκόμενα να στέλνεις μήνυμα που θα πας πριν. Το ίδιο πράγμα είναι, φαντάζομαι. Και φθηνότερα θα σου βγει. Και απαντάει και αμέσως. Και απαντάει και αμέσως, βέβαια. Έτοιμη την έχει. Σημαίνει. Έχω ακούσει για περίπτωση που δεν έχει απαντήσει αμέσως. Αυτό πώς δουλεύει, ρε φίλε. Του αφήνει το διαβάστηκε, δηλαδή. Μήπως θέλει να μείνει μόνο το 13-33 λίγο. Θέλει να πάρει τον χρόνο. Έχει ετοιμάσει ο Μπιλ να πούμε ότι μέσα στον εγκλεισμό έχει ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία βίντεο να δούμε. Κάπως έτσι θα το πάμε, δηλαδή με βιντεάκια και αυτά. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε λίγο, γιατί αυτή την εποχή καταρχάς εγώ βλέπω όλο Sky. Είναι το κανάλι της καραντίνας και δεν μου λες, ανακαλύψαμε Νεόμι Τσάρα, Μπιλ. Είναι φοβερό γιατί ο κάμεραμάν το καταλαβαίνει και προσπαθεί να τον αποφύγει. Καταλαβαίνει και αυτός, οπότε αλλάζει και αυτός θέση. Άρα ήταν άνθρωπος τηλεόρασης, μπορεί, ποιος ξέρει. Ο να σας πω ότι σε ένα ποσοστό 80%, 8 στους 10 έχουν να ισχύει, μοιάζει με τον Μπιλ. Για ποιο λόγο βρίσκονται έξω, ναι. Και τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως εμάς μας ενημέρωσαν από το Δήμο τι λειτουργεί. Λειτουργεί για παράδειγμα η καθαριότητα, λειτουργεί το βοήθεια στο σπίτι, πρέπει. Λειτουργούν κάποιες υπηρεσίες που πρέπει να παράσχουν υπηρεσίες αυτές τις μέρες. Εκεί γίνονται και απολυμάνσεις, ώστε οι χώροι να είναι όσο το δυνατόν αποστηρωμένοι. Προσπαθεί εν τω μεταξύ ο Σαράντος δίπλα. Προσπαθεί να αποφύγει τον αποφύγει. Ρε εσύ, έψαχναν μεταξύ πλανάκια του Μιτσάρα παλιού του γνωστού, αλλά δεν έβρισκα. Ο Μιτσάρας έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Το έχω ακούσει ότι μάλλον έχει πεθάνει, αλλά μπορεί και να ήταν hoax, δεν ξέρω. Πάντως θέλω να πω ότι ο τύπος είχε φοβερό outfit. Φόραγε και μπανάνα και κίτρινο γυαλί και επικό pullover. Το pullover, ναι, ήταν Alex Plus. Φόραγε σαν να λέμε το outfit του κορονοϊού. Δηλαδή εννοώ, ρε παιδί μου, ότι πλέον, ότι μετά από λίγο καιρό θα αρχίσουν όλα αυτά τα περιοδικά μόδας και τα site και τέτοια να βγάζουν. Πώς να βγείτε κομψί στο φούρνο. Μαλάκα, και εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ και δίνομαι σαν να βγαίνω και από το ξέρω. Αλήθεια. Τώρα είναι ευκαιρία μου. Ναι, ρε. Τύπου και δίνεις και τηλέφωνα εκεί στο σούπερ. Σιγκαγιάδες. Εκεί που πας να κόψεις τη ρίλ, στο χαρτάκι της προτεραιότητας, δίνεις, γράφεις από τον αριθμό σου και το δίνεις στη γιαγιά που πίσω. Βέβαια, πιάνει και σε τράπεζες. Δεν μου λες, για την εκκλησία. Τώρα εντάξει, σταμάτησαν λίγο όλα αυτά τα κόλπα, ξέρω εγώ και τέτοια. Αλλά νιώθεις την ανάγκη να εκκλησιαστείς αυτόν τον καιρό, τσακ, δεν μπορεί να περιμένεις λίγο μια εβδομάδα, με δύο, τρεις. Είναι αυτό που σου στερούν, το ναι. Θες αμέσως. Πώς είναι τη Μεγάλη Παρασκευή που θες ένα σουβλάκι. Ναι. Νιώθεις ότι στο επιβάλλει να μην το φας. Και μπορεί να μην έχεις φάει όλο το μήνα. Όπως έχει πει ο Μπόρις Τζόνσον, μπορεί να τον κολλήσεις και μετά να έχεις την. Πώς το λένε, να μην σε πιάνει. Την ανοσία. Βέβαια, είναι γνωστός επιστήμονας ο Μπόρις Τζόνσον, φάνηκε κιόλας. Δεν μου λες. Αλλά η Εκκλησία έχει μεριμνήσει τσάκ για σένα και για όλους τους πιστούς και είναι πάντα κοντά στο πίμνιο, ακόμα και αυτές τις δύσκολες ώρες. Έλα το μάτι, καρπούζια, πεπόνια, έχω στα φίλια, έχω. Άρης! Να πω κάτι. Δεν ήθελε και ένα Τζιόρδα δίπλα στο πάνω στο... και ένα Τζιόδρα πάνω στο Ντάτσου να ψέλνει. Ήτανε too much το σκηνικό. Εγκάθετος. Λέω, ρε παιδιά, λέω. Και είναι το στρατηγό μας. Το στρατηγό μας. Είναι γλυκούλης ο Τζιόδρας, εντάξει. Τον έβαλε και το χελό, πορτοσέλι του φίλε. Τον έβγαλε βέβαια. Είναι κέρδισε καταρχάς κέρδισε τα νημανίδη μπόμπα. Δεν έχει κερδίσει άνθρωπος τα νημανίδη μπόμπα σε πρωτοσέλιδο. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά σε όλους. Κι όμως θεία Εμιλία έδειξε καλημέρα. Το πρωί. Πώς σήμερα περισσότερα από 440.000 πρόσμετα. Για χατήρι σου ξημερώνει. Βγαίνει πουλιά, βγαίνει αυγερινός. Γοργοφτερούγο χελιδόνι. Τύθηκε γαλάζια ουρανός. Μου φτάσαμε εκεί, μαλάκα. Θα φτάσουμε μέσα εκεί. Ελπίζω όχι, ρε φίλε.
Όχι, όχι, μωρέ, έτσι θα λέμε τώρα. Έχει εξοπλιστεί η κυβέρνηση. Δεν μου λες, Bill, πόσες φορές βγαίνεις τη μέρα το σπίτι περίπου? Πάνω κάτω τα ίδια, έτσι, για κανένα σούπερ μάρκετ θα βγω μια μέρα και να βγω και κάνω και ένα περπάτημα που το ονομάζω γυμναστική αναγκαστικά. Σκύλο δεν έχω. Ακόμα. Τσακ, όταν βγαίνεις, βλέπεις ηλικιωμένους στον δρόμο, βλέπεις ας πούμε μεγαλύτερης ηλικίας, γιατί έχει πέσει το βάρος πάνω, ότι αυτοί δεν κάθονται σπίτι, ας πούμε, και εμείς καθόμαστε. Την προηγούμενη εβδομάδα μόνο ηλικιωμένους έλεπα έξω. Εγώ βγαίνω μία συγκεκριμένη βόλτα, 8 ρίτσες, 8 χιλιόμετρα. Η άλλη βόλτα είναι η δουλειά, ναι. Πόσα μηνύματα έχεις στείλει για 8 ώρες βόλτα? Ένα θέλω ρε φίλε και με καλύπτει πιστεύω. Και λες άμα δεν αργήσω φάτε. Μαλάκα 8 ώρες λείπει. Μια μισή ώρα πάει αυτό. Έχεις το pace σε ψηλά επίπεδα. Δεν βλέπω κόσμο. Είναι σαν 15 Αύγουστο έξω, αλλά πολύ μίζερο 15 Αύγουστο. Δηλαδή δεν έχει ούτε καφετέρειες ανοιχτές, τίποτα προφανώς. Άρα θα λέγαμε ότι κοινά σαν το τσιού. Σαν το τσιού, ναι. Τα φτηνά τσιγάρα θα έλεγαν κάποιοι. Πάντως μάθαμε τελικά γιατί οι ηλικιωμένοι δεν κάθονται καθόλου σπίτι, γιατί δεν αντέχουν άλλο σεξ. Δεν πρέπει να είστε και λίγο σπίτι, να κάτσετε λίγο σπίτι. Γιατί σπίτι τι κάνουμε? Έχουμε βαρθεί, έρωτα, έρωτα πάει, θα ψοφήσουμε. Νούματες, έρωτα, 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 του κόσμου το φανταστικό. Αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τρέσος πρωθυπουργός, τα ακούσατε? Εντάξει, δεν είπε, και αυτός λέει τα δικά του, όλοι λέμε τα δικά μας. Α, εγώ, θέμα υγείας, καλά, κοιτάξτε, είναι σοβαρό το θέμα. Και εγώ έχω πρέπει να πειθαρχήσουμε, κύριε. Ναι, ναι. Εγώ είμαι αναρχικός, πειθαρχώ. Καλή συνέχεια να έχετε. Είμαι αναρχο αυτόνομο. Είμαι άναρχο αυτόνομος. Τσακ το ξέρεις τον κύριο. Εντάξει, έχουμε αλλάξει κάτι. Ένα ανακτικά καφενεία. Εσύ ήσουνα. Να κάνει να φτάσω τα χρόνια του. Να κάνω για έρωτα. Στέλνει σεξι. Σεξι. Το πέντε. Είμαι σεξι ή σεξι. Επίσης, αν πάει να κάνει σεξ με ηλικιωμένη, στέλνει το 7 που είναι να στείλω σε ηλικιωμένη με ανάγκη να βοηθήσει. Να κάνω μια παρένθεση. Σάσα Μπάστα στα καλύτερα τη. Έτσι να το ελαφρύνουμε λίγο. Πάντα η Σάσα είναι στα καλύτερα τη. Πάντα. Νομίζω πω. Ό,τι πει ο μέτρη τη Καβλάντα. Γιατί είναι τώρα μαλάκα. Επόμενη καλεσμένη σας Αμπάστα, γιατί όχι. Και βέβαια ο Sky, ο οποίος συνεχίζει να βγαίνει έξω και να κυνηγάει ηλικιωμένους στα πάρκα, σαν άλλος εφαψίας, βρήκε άλλον ένα κύριο. Στο σπίτι όχι. Στο σπίτι είναι άλλος κορονοϊός εκεί. Ποιος, γυναίκα, ναι. Κάτσουμε εκεί, πάει, πεθάναμε. Χειρότερα είναι, καλύτερα να πεθάνουμε εδώ. Δεν είναι Sky όμως αυτά. Α, δεν είναι Sky. Εντάξει, ήταν Best TV Καλαμάτα, κάτι τέτοιο. Εντάξει, Best TV Καλαμάτα. Γιατί να ρωτήσω κάτι. Ακόμα καλύτερα. Και ο Sky δεν είναι Best TV. Άμα είσαι δεξιός, ωραία. Είδες, είναι και αυτό ρε φίλε. Πώς είναι η συμβίωση σπίτι με το έτερο νήμιση, με το έτερο εγώ, θα έλεγε. Εγώ μια χαρά είναι. Όποτε γυρνάω μου λέει πίνει τα χέρια, βάλε τα μπεταντίνλετα. Αλλά έχουμε μια ήσυχη. Ναι. Βέβαια, να πω κάτι. Γιατί είπαμε Sky. Καταρχάς, αυτό το Γιώργο Τσελίκα. Ο οποίος βέβαια βρήκε το μαστοράτο από έναν παππού, ο οποίος τον πετσόκοψε κανονικότατα. Δεν πρέπει να είστε σπίτι, κυρία μου. Καλημέρα σας. Όχι, να πάτε, αλλά γρήγορα σπίτι. Αυτό κάνω. Για την υγεία σας, καταλάβατε. Το ξέρουμε. Πρέπει να προσέχουμε. Είμαστε σε μια δοκιμασία τώρα, καταλάβατε. Είναι το πρόβλημα οξύ. Δεν είναι δηλαδή τα πράγματα απλά. Ο κύριος γιατί φοράει μάσκα? Πώ σε έσαι, μεγάλε. Ο κύριος. Ναι. Θα φορέσει τώρα, θα φορέσει. Θα φορέσει. Πώ του πετσόκοψε, έτσι, ρε μαλάκα. Δίκη ήταν αυτό, δίκη ήταν εκεί. Ήρεμος, έτοιμος, εδώ, πάμε. Δώσε μου, φώτωσέ με, πάρτο. Τι περίμενε κατά το σπίτι ο κύριος? Γιατί περίμενε κατά το σπίτι? Ενώ περίμενε να του πετάξουν κάτι, ίσως να κάνει κανένα καμάκι. Να... Δεν ξέρω τι περίμενε κατά το σπίτι. Κάτι σαν να κοίταζε, τύπου κάποια είχε βγει στο μπαλκόνι και την χάζευε. Αυτό λέω, μήπως ή κανένας φίλος του εκεί πέρα παίζανε, εκεί πέρα τίποτα λέγανε για τα πολιτικά. Πάντως έχω δει ότι μερικοί ηλικιωμένοι κατεβάζονταν τον μπαλκόνι, κάτι σακούλες, σαν τα μετέωρα. Και το ανεβάζουν πάνω για να μην έρθουν σε επαφή. Και delivery έχω δει έτσι, να σκάει κάτω και να το παίρνει. Δεν μου λες, όταν βγαίνετε έξω. Εγώ καταρχάς έχω πάει σούπερ μάρκετ που πηγαίνω και αυτά, δεν φορά ούτε μάσκα ούτε γάντια. Δεν μπορώ, ρε φίλε, να φορέσω. Φορά και μάσκα και γάντια, φίλε, δεν γίνεται. Είναι ψυχολογικό. Φορά όντως.
Περίμενε, και μόλις γυρνάς σπίτι, πετάς γάντια, πετάς μάσκα, τα πετάς όμως. Και τα γάντια, ναι, τη μάσκα την κρατάω, λέει, κανένα δύο ώρα την πάτη χρησιμοποιήσω. Οκ. Okay. Και βέβαια βλέπουμε κάποιους περίπου, έχω δει, ας πούμε, πολύ κόσμο έξω με full face, λες και να συλληστέψουν. Και γενικά έχω, πέτυχα και με μάσκα του σκι και τέτοια, αλλά αυτό που έχουμε τώρα, ένας τύπος, ένας παππούς ο οποίος βγήκε, λες και πάει για μακροβούτι. Να μείνουμε όλοι σπίτι μας, τα απαραίτητα, φαρμακείο, σούπερ μάρκετ, μια φορά τη βδομάδα και σπίτι. Γοργόνος είναι. Κακό ζελεδάκι, κακό ζελεδάκι. Ουστ, ουστ. Το που άλλοτε το είπανε κοκκούνι. Έλα, δώσε, δώσε. Ωραίος. Ο κορονοϊός επεκτείνεται, θα πεθάνουμε όλοι! Εμένα μου άρεσε. Το μήνα μου άρεσε, λέει, γαμάει. Γαμάει, ναι, ναι, ναι. Δεν σε προστατεύει αυτή η μάσκα. Όχι, και θα το φας από το πάνω. Μπράβο, μπράβο, μπορεί να δει από εκεί. Να το ρουφήξεις. Εν τω μεταξύ, τι σαρδάμ έκανε ο τύπος, ρε φίλε, αυτός ο καημένος στο Sky. Ποιο λες? Το παραχέσετε, μην το παρα... Μας το στείλε ο Γρηγόρης Κουντάρα. Που είναι στην Καινούριου, ο Γρηγόρης. Στην Καινούριου, ναι, που είναι σημαντικά. Έλα, μπράβο, μπράβο. Χαιρετισμούς, Γρηγόρη. Έτσι, παιδιά, η αλληλεγγύη, αυτόν τον καιρό η αλληλεγγύη είναι το... Εδώ δεν είναι ότι είσαι Έλληνα. Κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη των ηγετών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίστηκε το κλείσιμο των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάστημα 30 ημερών, προκειμένου να αναχαιστεί η εξάπλωση. Τι είπατε! Να αναχαιτιστεί η εξάπλωση του κορονοϊού. Τι λέω! Αν είναι δυνατόν! Εγώ το έχω ακούσει, το έχω live στο ραδιόφωνο αυτό, γιατί και εγώ ενημερώνομαι φυσικά από αυτό το ραδιόφωνο. Να πούμε εδώ στον κόσμο που έχει μια ιδέα για τον Τζακ κάτι, βλέπει περισσότερο Sky και από την κάθε γιαγιά δεξιά της Ελλάδος. Γιατί, αυτό. Πώς ξυπνάς το πρωί, ρε φίλε, και πίνεις ένα φρέντο για να αρχίσεις να ξυπνάς, βάζω πορτοσάλτε και αρχίζω και φορτώνω. Σαν και αυτό που οι περισσότεροι Παναθηναϊκοί έχουν κάνει τσουκαλά για να φτιάχνονται. Είναι το ξενέρωτο, αν παίρνει γάβρος. Ναι, ναι, δεν θα νόημα έχει, ρε φίλε. Ο Τάκης είναι σε ευπαθείς ομάδες. Αν ο Τάκης προσβληθεί από κορονοϊό, κινδυνεύει. Πόσο χρόνο είναι, δεν θα είναι 60. Ναι, κινδυνεύει, ρε. Έχει περάσει πολλά. Δεν κινδυνεύει, όχι. Έχει περάσει τώρα. Τι να το πει. Έχει περάσει έντομα χρόνια. Έχει περάσει εκτός έδρας η Ντούμπα τώρα ο Τσουκαλάς. Τι να το πει ο κορονοϊός. Έλεγε Τσουκαλά και του λέγανε έχει πάει Θεσσαλονίκη στου Μπεταράδε, νομίζω. Και λέγε έχω πάει. Δεν την έχω δει την πόλη. Γιατί πάω. Που είμαι γήπεδο πίσω. Έχω πάει 7 φορές αυτό. Τώρα που είναι έρημη η Θεσσαλονίκη, δεν μπορεί να πάει να περπατήσει κανονικά. Με φανέλα Ολυμπιακού και βγαίνεις έξω στο τέλος. Ο Πλεύρης, μπράβο, όπως σου λέει, ξέρεις αυτό. Φαίνεται όμως το MasterChef είναι το πρώτο που έκανε μόδα το social distancing. Social distancing before the school και βέβαια πάνω απ' όλα ήταν αυτός καλός ο άνθρωπος η Κατερίνα, η συμπαθέστατη, το έχει το όνομα, η αγαπημένη, η οποία το έκανε πράξη πρώτη από όλους. Όχι, όχι, μην επιμένεις, θα μείνω μέσα. Όσο ο ιός κυκλοφορεί έξω, εγώ θα μείνω μέσα. Γεια. Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά. Κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό και μένουμε σπίτι όσο περισσότερο μπορούμε. Τα λέω, φίλε, τα λέω. Μένετε στο σπίτι και ακούστε με προσεκτικά τι θα σας πω. Όχι κοινωνικότητες δεξιά-αριστερά. Ήταν μια επιλογή της Κατερίνας να μην έρθει στην έξοδο μαζί μας. Είναι η πρώτη μέρα στο σπίτι που νιώθω τόσο πολύ καλά. Επικρατεί μια γαλήνη, μια απόλυτη ηρεμία. Δουλειές, συνατρίσεις, ασπασμοί, χαιρετισμοί με ευλαβική προσοχή. Μένουμε στο σπίτι και διαβάζουμε. Βλέπουμε ταινίες, ακούμε μουσική. Κάτσω σπίτι, παράξω σπίτι, για να πεινάσω. Στο πρώτο σύμπτωμα βήχα ή πυρετό, μένουμε σπίτι και παίρνουμε τηλέφωνο μέσα στο γιατρό μας. Συγχύσατε τον Λεωνίδα, αισθάνθηκε μια ξαφνική αδιαθεσία, οπότε συνεχίζουμε εγώ και ο Πάνος. Μένουμε μέσα για να έχουμε όλη την υγειά μας. Έτσι. Εγώ σας τα είπα και νύπτω τα σχήρας μου. Νύπτω τα σχήρας μου. Πολύ σχολαστικά. Τι είπα.
υπέροχο. Φαντάζεσαι να είσαι καραντίνα με την Κατερίνα, να έχει ξεμείνει κάπου και να είσαι δύο καραντίνα, ρε φίλε, και να κάτσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα μήνα. Δύο, τρεις, πέντε. Τι εννοείς, με την Κατερίνα είμαι καραντίνα. Όχι. Με την Κατερίνα αυτή, ρε φίλε, το φαντάζει να σκαραντίνα με αυτήν. Πάντως, στο Masterchef, μπορεί, ρε φίλε, να είχαν κάποιο inside info. Γιατί είναι σαν να παραήξεραν πράγματα, νομίζω. Σήμερα το πάντρι μας υπερχρέωσε. Δεν ξέρω μήπως έχει γίνει τίποτα έξω στον πραγματικό κόσμο, μήπως γίνεται κανένας πόλεμος. Συμπολίτες μου, είμαστε σε πόλεμο. Και αδειάζουν με τέτοιο τρόπο τα ράφια για να μην τα αδειάσουμε πολύ. Κοιτάξτε τι γίνεται. Μόλις άνοιξε ο σούπερ μάρκετ, εξαφανίστηκαν όλα με τη μία. Θέλω να σχολιάσουμε Άδωνη Sub-Zero. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν είναι κατά βάση. Ο Άδωνης τι θα έκανε για fatality σαν Sub-Zero? Θα ούλιαζε με φωνή διαπεραστική και θα σου έλειωνε τον εγκέφαλο, ρε φίλε. Γενικά ένα μεγάλο δίλημα. Mortal Kombat ή Street Fighter? Street Fighter. Όλοι Street Fighter νομίζω. Δεν υπάρχει κανένα δίλημα. Street Fighter ποιο παίρνατε? Εγώ έπαιρνα τον Γκάιλ Γκίλ. Πώς λέγονται αυτός ο Αμερικανός ο πεζοναύτης που πάλευε με το... Α, με το μαλλί το έτσι, το τριγωνικό. Ναι. Πίσω από τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα που είχε πίσω φόντο. Εγώ τον Ρόι νομίζω. Ρόι Ρίου, πώς λέγονται. Α, ωραίος. Και ο Κεν, ο αδερφός του, ήταν αυτός. Με την κόκκινη φόρμα. Εγώ Ζαγκί. Okay. Το Ρώσο, βέβαια. Εγώ κέρδισε το παιχνίδι. Πατερούλης. Δεν μου λες, Τσακ, νομίζω ήρθε η ώρα να μας λύσεις μερικές απορίες και στον Νικόλα. Καπνιστές είναι ομάδα υψηλού κινδύνου. Ό,τι και αν καπνίζουν. Μη ρε μαλάκα, δεν είμαι για τέτοιο. Δεν μπορώ με αυτό το βίντεο, αλήθεια είναι ότι καλύτερο. Γιατί τώρα εκτός από τα κλασικά τσιγάρα υπάρχουν και τα ηλεκτρονικά, αυτά με το υγρό κλπ. Και τραβάγανε και ρουφάγανε σαν τις άβρες. Εμένα μου άρεσε. Με το 1141 τώρα τελειώσανε αυτά που ξέρατε. Ρε φίλε, αυτό είναι το κλασικό Χατζη Νικολάου, για ένα φίλο μου ρωτάω. Ναι. Εν τω μεταξύ πιστεύω ότι όταν ανοίξουν ξανά τα μαγαζιά και τα μπαρ, θα σε αφήνουν να καπνίσεις ακόμα και πάνω από το μάγειρα. Εννοώ τύπου ότι θα υπάρχει ναι. Τύπου θα μπαίνεις μέσα με πουρο για να καπνίσεις, θα μπορέσεις τρία τσιγάρα ταυτόχρονα να κάνεις. Πάντως ο Πλεύρης τα κατάφερε, μα λέγες, πέρασε αυτές από εξάρχεια, τίποτα κάνεις στην πλατεία. Είδες, άμα έχεις... Καλό το αυτό ήταν εκεί. Ναι, δεν πίνει το καφεδάκι του. Πάντως είναι φοβερό, η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια δύσκολη στιγμή για την ανθρωπότητα. Και το καλό είναι ότι όλοι οι Έλληνες είναι ενωμένοι, δεν υπάρχουν έρηδες, δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και τέτοια. Είμαστε όλοι μια γροθιά. Να μην πάθει κανείς Έλληνας τίποτα, να προσέξουμε ό,τι λένε οι γιατροί να κάνουμε σπίτι όλοι, μέχρι να φύγει αυτή η κολοϊώση και να επανέλθουμε στα γνωστά, να με βρίζετε, να σας βρίζω, αλλά σήμερα θέλω να είμαστε όλοι μαζί. Και να κάνουμε αυτά που λένε οι γιατροί. Δεν έχουμε να πεθάνει κανείς ΠΑΟΚτζής, κανείς Παναθηναϊκός, κανείς ΑΕΚτζής. Εδώ είναι η Ελλάδα, είμαστε Έλληνες. Ναι. Τα οπαδικά θα με βρίζετε και θα σας βρίζω. Εδώ όμως δεν έχουμε κανείς να πάθει τίποτα. Όλοι μαζί να ξεπεράσουμε αυτό το κολοϊό, όπως το λένε, και να επανέλθουμε στα γνωστά. Καταρχάς ο Τσουκαλάς, γιατί το λέει μια κολοϊώση? Ήρθα να λέει ένα κολοκρύωμα. Με τον 8.000 άνθρωπο το λεπτό, μια κολοϊώση. Θα φύγει. Πιες τσάι. Και λέει ξαφνικά ότι ο ΠΑΟΚ από Καστοριά, ρε φίλε, έχει κορονοϊό. Εντάξει. Okay. Γιατί η Καστοριά άλλωστε είναι από τους νομούς που έχουν πληγεί. Και πες ότι τον παίρνει, ρε φίλε, με τρεμάμενη φωνή. Δεν θα είναι φοβερό βίντεο αυτό. Και να του λέω, εντάξει, κράτα ρε φίλε ΠΑΟΚτζή, όλη μία οικογένεια. Και να του πει άλλος μετά, ναι, αλλά το πρωτάθλημα το περσινό που έχασα από σένα. Αν ακυρωθεί η Premier League και δεν βγάλουν πρωτάθλημα ρομάλα για τη Liverpool, αλήθεια δεν είναι για να σταματήσουν να παίζουν αυτοί? Δηλαδή γίνεται αυτό το πράγμα? Κανονικά θα το δώσουν σε αυτόν που τέλειωσε, ρε φίλε, πρώτος. Να, άμα δεν γίνει το ποτάμι. Άκουσα ότι δεν θα το δώσουν. Αν δεν ολοκληρωθεί. Αν επιβιώσει κανείς στην Αγγλία με τον Boris Johnson. Όντως.
Ξέρεις τι γίνεται, γιατί είναι και άκρη περίεργη. Δεν είναι ένας φυσιολογικός λαός που να πει σαν και εμείς ότι οκ, είσαι μπροστά 100 βαθμού, έχει ακόμα πενταγώνες πάρτο. Αυτή, φίλε, είναι περίεργη, είναι τρελή, ρε. Θα σου πούνε ότι θα ξαναπαίξουμε από την αρχή όλο το πρωτάθλημα. Δεν βγάζει άκρη. Αλλά και εδώ θα γινόταν χαμός. Τώρα δεν πρέπει να το πάρει ο Ολυμπιακός μας. Ο Ολυμπιακός μας δεν πρέπει να το πάρει τώρα και με άρρωστο πρόεδρο. Αλήθεια τώρα. Νομίζω έγινε. Έτσι είναι. Αυτοί που έχουν τη μάνα 75 χρονών, τον πατέρα 77 με δύο συντάξεις, φοβούνται μην κολλήσουν τους γονείς τους για να χάσουν τη σύνταξη. Διότι αν τους αγαπούσαν τόσο πολύ, σιγά πούστη θα μας κολλήσεις τίποτα. Γαμημένε άντρα, αναθεμάτα πεθαμένα σου, κοντοκορονοϊέ χαμούρα, γαμημένε. Γαμημένε! Γαμώ το κεφάλι σου, ρε πούστη. Τη μια το μέλ και την άλλη. Απ' την άλλη έκανα ρε μαλάκι. Είχα το μέλι εδώ, θα έκανα το λόγο. Λουτρώπη ο νόμος. Φάγατε όλο το μέλι. Πόπο ρε μαλάκι, βρωμήσαμε νόμνευμα. Εν τω μεταξύ, βγήκε ότι το νόμνευμα δεν σκοτώνει τον κορονοϊό. Όχι, όχι. Πρέπει να είναι λέει. Λέει άμα έχει κάποιο... κάποιο ποσοστό νερού μέσα. Πιο πιθανό να το σκοτώνει το μέλι τον κορονοϊό ή η σφαλιάρα του κυμπόκο μπορεί να σκοτώνει τον κορονοϊό. Τον ταρακουνάει. Σίγουρα. Δεν ξέρω αν θυμάστε τα παλιά τα χρόνια, τα προ-κορονοϊό, υπήρχε κάτι που λεγόταν Euroleague, Ευρωλίγκα, κάπως έτσι. Το θυμάστε. Πήγαιναν και οι δύο ομάδες. Αυτό με την πορτοκαλί την μπάλα τη πυριάρα που λένε που βαράνε σε καλά. Ναι. Λοιπόν, κοίτανε. Κοίτανε τότε και είχε μια εκπομπή Nova τότε, ωραία, που έβγαζε live τα παλιά τα χρόνια. Και ένα παίκτη του Παναθηναϊκού, Μίτλετον, θυμήθηκε πράγματα που το συνδέουν με την Ελλάδα, όπως όμορφες λέξεις. Αυτό από τον Ντέρι Μίτλετον, thank you. Maybe a Greek word from you, not a bad word. Μαλάκα. No, okay. Η λέξη μαλακάς είναι φιλιππινέζικο λέξη που σημαίνει δυνατός. Οπότε όλοι μαζί είμαστε μαλακά σήμερα. Ρε φίλε, εντάξει, τι του λέει κιόλας. Είναι τόσο σάντερ, τι θα πει. Μα του λέει και Γιάννικο, δούσκα. Εν τω μεταξύ θα στο χαλάσει το Ραμπίλ, αλλά ο Τζον είναι στην τελική εξάδα. Πάμε. Μαλάκα, μπήκε ο Τζον τελική εξάδα, ρε μαλάκες. Είναι δυνατόν. Το ότι υπάρχουν τα στενά του μαλάκα στο Ειρηνικό Ωκεανό, εκεί στις Φιλιππίνες, δεν σημαίνει ότι μαλάκα θα πήγε δυνατός. Ότι πήγαν οι Έλληνες εκεί πέρα, ο Ηρακλής και όλοι αυτοί. Αυτό, ότι είχε φτάσει ο Θησέας εκεί. Το κρατάμε. Όποιος θέλει το βιβλίο μου που υπάρχει πάντο αναλυτική αναφορά σε αυτό το θέμα, να μου πει. 2-12-555, όσο μιλάω, εσύ παραγγέλνετε. Λοιπόν, μένουμε στους παλέμαχους και που έχουν τιμήσει τα ελληνικά χρώματα και πάμε στο Walter Berry. Το θυμάστε το Walter Berry. Ηρακλής, Ολυμπιακός μας. Berry. Κάπως έτσι λοιπόν θυμάται την Ελλάδα μας. Και ο ίδιος ο Walter Berry. Can you say them something in Greek? Oh, my Greek is a little bit rusty. No problem, this is the nice thing. Oh, man. Anything you remember? Oh, Berry. Sing that if you want. I'll sing that for you. Oh, Berry, Berry, Mari, Boo, Chachi, Berry. Καταρχάς, το πόσο πλούσια γλώσσα είναι τα ελληνικά, το δείχνει από πράγματα που δεν μπορεί να πεις να προφέρει σωστά ονόματα, όπως το... κοινά ονόματα, λέει Παπαδόπουλος, Γιαννόπουλος, Περπέρογλου. Καστή πέρασε και έγινε assist από τον Περπέρογλου. Αμάν. Αμάν! Από τον Περπέρογλου. Η οτορολογική. Αμάν αυτό, ρε πούστη. Από κάτω ότι κανείς δεν λέει, άμα τα προσέχω πολύ στο ραδιόφωνο στη τηλεόραση. Οτορινολαρυγκολόγος. Το κόβουν όλοι, λένε οτορινολόγοι. Όλοι. Γιατί δεν λένε ουριλά, ρε μαλάκι. Πάμε ένα γρήγορο challenge. Έλα. Οτορινολαρυγκολογική. Ωραία, πάμε. Μπιλ Βαγγέλης Τσάγκ. Πάμε, Μπιλ. Ωραία. Σε μια κλινική στην οτορινολαρυγκολογική. Σε μια κλινική στην οτορινολαρυγκολογική. Καλώς. Σε μια κλινική στην οτορινολαρυγκική. Βάλε και εγώ το κόψα. Αυτό που κράζω έκανα. Είδες για να ακούσω όλη την ώρα Sky. Όλη την ώρα Sky. Τα κόβουν εκεί. Η οτορινολαρυγική. Οτορινολαρυγική. Από κάτι. Μήπως είναι τυχαίο ότι από τότε που τα παράσιτα βραβευτήκανε με το Oscar καλύτερης ταινίας, καλύτερης ταινίας, τα πήραν όλα. Έγινε η διασπορά του κορονοϊού. Χωρίς να είμαι ρατσιστής ή να θέλω να... μακριά από εμάς αυτά. Νίκο Βαγγελάτο. Γιατί είναι στην Κορέα, ρε μαλάκα, δεν είναι στην Κίνα. Προσοχή, ρε μαλάκα! Ρε, είσαι τρελός, ρε!
and she's just so... Εγώ σας τα είπα και νύπτω τα σχήρες μου. Πάω να γεμίσω την πανιέρα μπετατίν και να βυθιστώ μέσα ώρες. Πολύ σχολαστικά. Συγχαίρομαι! Εγώ στην καραντίνα μου τα είδα, μα λέγα έχω γίνει συνεφίλ όπως παλιά. Τα κατέβασες. 1917, παράσιτα, θα δω Ford vs Ferrari της πουτάνας. Παράνομο κατέβασμα ή... Πλατφόρμα ρε μαλάκα, είναι δυνατό. Σε πλατφόρμα ρε μαλάκα, όχι τέτοια, είδαμε, όχι τέτοια. Μήπως τώρα κατεβάζεις, γι' αυτό δεν ακούγεσαι καλά. Έχεις βάλει και κατεβάζουνε. Το καλό είναι ότι παρόλο που ο Sin Boy είναι εξαφανισμένος, είναι δηλαδή είναι, έχει πάει πάνω στα ιερά χώματα της Ελβενίας και στην οικογένειά του. Να πούμε ότι ήταν ο πρώτος διδάξας με που όλοι απορούσαμε στον Ανάρτο που δεν τη φορούσε. Ναι, σωστό, σωστό. Ήξερε και αυτός. Εκτός από το καζίνο ήξερε και τον κορονοϊό. Η μάσκα υπάρχει κάποιος λόγος που τη φοράς? Γιατί είμαι αρρώστια. Και μη σ' ασχολείσαι εδώ τώρα. Ψαδερφάκο που σε κοπρίτη, όμορφε παραπονιάρι αλήτη. Ο Sin Boy, παρόλο λοιπόν που είναι εξαφανισμένος στην Ελβενία, τώρα αυτή τη στιγμή έχει προλάβει όμως, τη στιγμή που μιλάμε και έχει εμφυσίσει, έχει δώσει τη γνώση του όλη και έχει επηρεάσει τη νέα γενιά. Εσένα σ' αρέσει η μουσική, Απόστολε? Ναι, μου αρέσει η μουσική Sin Boy. Τι? Μου αρέσει η μουσική Sin Boy. Sin Boy? Ναι. Τι είναι αυτή? Τώρα μιλάς σε ένα γέρο που δεν τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Τι είναι, συγκρότημα είναι αυτή? Όχι. Τι είναι? Απ' την αρχή λέει 200 εστροφή και με ρωτάνε μαμά. Τι λέει? Σε λέει απ' την αρχή 200 εστροφή και με ρωτάνε μαμά. Που αλλού έκτος από την ΕΡΤ θα ήταν ένας τέτοιος boomer μάρκα που να μην ξέρει ούτε το... Ο κύριος Χρήστος. Κύριε Χρήστο δηλαδή, εντάξει. Έχει γίνει ζημιά, παιδιά, στην Αίγυπτο. Εγώ έλεπα και του Φυσπή χθες που έχει τα παιδάκια που τους πας και σχολιάζουν. Ήταν ένα παιδάκι και έλεγε ότι πρέπει να μπει άγαλμα του Σνίκ στην Ακρόπολη, όπως μπαίνει για να το βλέπει ο κόσμος. Βέβαια, γιατί να μην μπει. Άμα φτιάχναμε ένα άγαλμα του πιο Έλληνα από όλους, ποιο θα ήτανε? Ένας πολύ σπουδαίος τραγουδιστής που να κρατάει ένα μικρόφωνο. Ποιος τραγουδιστής? Ο Σνίκ. Ο Σνίκ. Πού θα το βάζεις το άγαλμα του Σνίκ? Πριν την Ακρόπολη, έτσι όπως είναι, στην είσοδο για να το βλέπουν όλοι. Όταν μπαίνεις στην Ακρόπολη, στην είσοδο. Κι ας έρθουν οι Άγγλοι να το πάρουν να τολμάνε. Φίλα, το πάρουν. Είναι δίπλα, γιατί όχι. Βέβαια, γιατί όχι. Ναι. Μοιάζουν με την Λιάννα. Ήρθε η ώρα για ένα κοινωνικό μήνυμα. Επειδή, όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη για το έθνος μας και για όλη τον κόσμο. Οπότε, τι γίνεται, έχουμε ανάγκη από ψύχρεμες φωνές και φωνές της λογικής. Και ποιοι δύο καλύτεροι, όταν ακούς αυτές τις λέξεις, πίσω στο μυαλό, ρε παιδί μου. Ψύχρεμες φωνές. Μητσοτάκης και Τσίπρας, ξέρω εγώ. Όχι. Ναι. Ο κορονοϊός επεκτείνεται, θα πεθάνουμε όλοι! Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε! Μπαμ, μπαμ, μπαμ! Θα πεθάνετε! Άλλη άλλη. Θα πεθάνετε! Μπαμ, 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 μπαμ! Θα πεθάνετε! Θα πεθάνουμε όλοι! Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε! Γνώμη μου, έτσι. Αυτή η κυρία μου, το γνώμη μου έτσι, δεν εκτιμήθηκε πάρα πολύ. Αυτή ναι, εντωμεταξύ. Σκέφτομαι να εγκαταστήσω το. Εμένα μου άρεσε. Ήταν και ένας άλλος κυριούλης που είχε πάει μια ρεπόρτερ πάλι του Sky και τη κάνει. Και άμα πάθετε τίποτα, έλα, γεια. Ήταν παραμύθια. Άμα είναι να κολλήσει, κολλάσει και τώρα που μιλάμε. Ναι, καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό που κάνετε είναι επικίνδυνο και για τους άλλους, όχι μόνο για εσάς. Εντάξει, έλα, γεια. Θα διαβάσουμε τα 10 καλύτερα σχόλια. Και από αυτά θα επιλέξουμε τα τρία που θα κερδίσουν το Lumber Party Pack. Λοιπόν, πάμε. Νίκος πει, Γιαννόπουλος, ότι πας στο σχολείο που κανόνιζε τις εκδρομές για να βγάλει λεφτά από την τσέπη. Τσάκ, ότι πας που σου ζητάει χαρτάκι και δίνεις από μόνο σου τρία. Και μπακάλεις, ο Θανάσης την πρώτη πρεμιέρα του Μέκα. Α, ναι. Του Ζήνα, the warrior princess, λέει Γιαννόπουλος, wanna be entrepreneur, Sky meets στο χωριό και το παίζει πρωτεβουσιάνος, ενώ ούτε χρόνο δεν έχει κλείσει Αθήνα. Σωστό. Τσακ, ο τύπος που έχει ακόμα κινητό με πλήκτρα και μπακάλις. Αυτά δεν τα πιάνεις, though. Είναι out of grip. Γι' αυτό δεν έχει άλλο σήμα σήμερα και κόβεται. Με το Nokia, το 3310 και μπακάλις. Πιξελάτος. Υπάλληλος σε κατάστημα ειδών τεχνολογίας που σου πρίζει τα παπάρια με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Εντάξει, αγαπημένο που έχει κερδίσει ένα είναι ο Στραβοστόμης 69 που λέει Γιαννόπουλος, ο ιδιοκτήτης επαρχιακού κλαμπ. Τσακ, ο τύπος που δεν θες να δεις με την αδερφή σου. Και μπακάλις, γι' αυτό το κέρδισε, ο τύπος που φοράει μπλούζα Φίβος Αθηνά 2004 σε κάπι. Η αλήθεια είναι ότι είχα μια μπλούζα Φίβος.
Ασφαλώς και είχες, ρε μαλάκα, ασφαλώς. Αν δεν τη φορούσα σε κάποιον γιατί δεν πήγαινα. Οπότε, ο Στραβοστόμης 69 έχει κερδίσει το πρώτο Lumber Party Pack. Λοιπόν, μετά είναι ο ένας που λέγεται Γκρέγκορη Κοκκίνης, ο οποίος λέει Γιαννόπουλος, τρίτος ξάδερφος που λέει μια φορά το χρόνο σε προάβλη εκκλησίας 15 που στο χωριό. Τσακ, φίλος ταμεία σε μέταλ της Κάδικος στα Εξάρχεια που ξημεροβραδιάζεται εκεί. Ναι, άνετα. Και Μπακάλης, random τύπος που τρέχει στο Νιάρχο στις Κυριακές με shorts. Θα μπορούσα πολύ εύκολα να είμαι αυτός ο τύπος. Τώρα λέω να σκάψω κανένα λικαβητό περιφερειακό. Θα μαζέψουν και είναι το σπίτι του Κούλη. Κυριακού εκεί. Ξέρω που είναι. Έχουμε περάσει. Party Pack κερδίζει ο Βαγγέλης Νούμερο, απλά, ο οποίος έχει γράψει Γιαννόπουλος, Θανάσης Πλεύρη στα Εξάρχεια. Τσακ, ο λόγος που ψιθυρίζει ο Πλεύρη στα Εξάρχεια. Μπιλ, ο καμεραμάν του Πλεύρη στα Εξάρχεια. Αυτό μπες ένα από τα καλύτερα ever. Εννοείται ότι κερδίζει ένα Lumber Pack. Ωραία, οπότε πήρε το Lumber Pack και συνεχίζουμε. Μύθος Lumber Pack. Ναι, μύθος Lumber Pack. Όπως λοιπόν, τώρα. Όχι, μύθος Lumber Pack. Λοιπόν, περίμενε και μετά, να το... Ο κόσμος καίγεται μαλλιά και εμείς μοιράζουμε τα δώρα έτσι. Να πούμε ότι ήταν και πολλά τακτά παιδιά στη σχόλια. Ναι ρε, γιατί το ξεκινήσατε. λοιπόν, Μίκαελ Ζουλιάτης, Γιαννόπουλος, για την εκπομπή του Φερεντίνο. Γιαννόπουλος, ο τύπος που εξηγεί κακό αστείο στο Φερεντίνο. Okay. Τσακ, ο τύπος που έχει σαν είδωλό του το Φερεντίνο. Ναι, ισχύει, μαλακά. Και Μπακάλης, ο τύπος που θα ήθελε να τον θυμάται ο Φερεντίνος. Η αλήθεια είναι ότι δεν με θυμόταν από το παιχνίδι. Πού να με θυμάται, ρε μαλακά. Πού να θυμάται, έχει 700.000 ομάδες από το Φερεντίνο. Όπου κονταροκτυπιέται για το τελευταίο pack με τον Angel Αγγέλους, ο οποίος λέει, Γιαννόπουλος, ο τυπάς που είναι κολλητός σου και την πέφτει στην κόμενά σου. Τσακ, ο τύπος που μοιράζει φυλάδια Ανταρσία, αν και έχει αποσταθεροποιηθεί πολιτικά ο Τσακ από το συγκεκριμένο χώρο. Έχει Μπακάλης, δηλώσει αντιδεξιός σίγουρα. Αντιδεξιός. Και Μπακάλης, ο τύπος που είναι ο αγαπημένος πελάτης του Μπαρμπέρι, περίμενε, παρένθεση, Μερεμέτη. Δεν ισχύει, μαλάκα, γιατί ενώ ρε φίλε φαίνεται εύκολο το κούρεμά μου. Μαλάκα μου έκανε πολύ ώρα, αντί να μου κάνει ένα λεπτό. Όσο πιο λίγο μαλλί, θέλει πιο πολύ τεχνική, πιστεύω, γιατί έχει πάρα πολύ. Παρά το παίρνει με τη μηχανή. Πιστεύεις ότι χαλάει πάνω από 2% μπαταρία ο κουρέας για να το κουρέψει? Δεν θέλει να κάνει μια μηχανή, αυτό πρέπει να το πάρει ψαλιδάκι για να κάνει και ώρα. Άμα το κάνει 2 λεπτά δεν το πληρώσει. Πάντα σε λούζει μετά. Σε λούζουνε μετά. Εντάξει, σπάνιο. Ωραία, οπότε έχουμε και λέμε. Τα τρία μύθος Lumber Pack είναι ο Στραβοστόμης 69 που λέει Μπακάλης, ο τύπος που φοράει μπλούζα Φίβος Αθηνά 2004 σε κάμπι του Ποσίδη. Ο αρχιδόμορφος. Όχι, ποιος αρχιδόμορφος, ρε μαλάκα. Ο δεύτερος λοιπόν είναι ο Νίκος Πι, που λέει ότι ο Μπακάλης ο Θανάσης που δεν δίνει ήχο στην πρώτη πρεμιέρα του Μέγκα. Και το δίνω, κάνω την ανατροπή και το δίνω και στο Γρηγόρη Κοκκίνη που λέει Μπακάλης, random τύπος που τρέχει στο Νιάρχο στις Κυριακές με shorts. Ναι. Okay. Ωραία. Ήθελα να κάνω ένα edit που να λέει δώσε ήχο ρε μαλάκα Θανάση και να πετάγεται ο Θανάσης αντί το κούμπο και να του λέει τι είπες ρε κοντά, έλα εδώ. καλό. Οπότε μπορώ να το βάλω εδώ πέρα. Ναι, ρίχνει το στο τέλος. Ωραία. Και τώρα τι περιμένουμε από εσάς, επειδή κορονοϊός, ξεκορονοϊός, καραντίνα, ξεκαραντίνα, η παραγωγή έχει τρελαθεί τελείως, τα έχει χάσει, δίνει τρία νέα μύθος Lumber Pack στα τρία καλύτερα comments αυτής της εκπομπής. Θα κερδίσουν από ένα μύθος Lumber Pack για να περάσει μια καραντίνα έτσι ωραία, υπεύθυνη. Ήταν το τρία μούτρα The Coronavirus Project. Τρία μούτρα The Coronavirus Project. Μένε σπίτι. Σωστό. Να είμαστε δυνατοί όλοι υγιείς, θα το ξεπεράσουμε για αυτό το πράγμα. Είναι κάτι λέω που αν το ξεπεράσουμε αλόβητη και λοιπά, θα το θυμόμαστε για όλη μας τη ζωή. Είναι κάτι ακραίο. Ρε. Lockdown, το 20% του πλανήτη είναι κλειδωμένο στα σπίτια τώρα. Λοιπόν, αυτό ήταν τα τρία μούτρα The Coronavirus Project. Θα έχουμε κι άλλα, φαντάζομαι, γιατί όπως ακούσατε, θα έχουμε θεματάκια. Έτσι, άντε, φιλιά. Έλα, φιλιά, bye. Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας. Yeah!
Διαγωνώ, θα το κοιτάζω και δεν θα απαντώ.